πώς ένα άλογο και ένα σπουργίτης βοηθούν ο ένας τον άλλο. Ήταν χειμώνας, χιόνια σκέπαζαν τα βουνά και τους κάμπους. Κάτασπρες ήταν οι στέγες των σπιτιών. Τα σπουργίτια δεν έβρισκαν τροφή και πεινούσαν. Ένα σπουργίτη πέταξε στο στάβλο ενός αλόγου. «Μου δίνεις την άδεια να φάω κι εγώ λίγους σπόρους», του λέει. «Όλα γύρω τα σκέπασαν τα χιόνια. Δεν βρίσκω να φάω και πεινώ το άμυρο. Αν έβρισκα, δεν θα ζητιάνευα». Το άλογο αποκρίθηκε με καλοσύνη. «Έλα κοντά με θάρρος και φάει όσο θέλεις. Είναι εδώ αρκετό κριθάρι και για μένα και για σένα». Το σπουργίτη πλησίασε. Κι έτσι έτρωγαν μαζί σαν αγαπημένοι φίλοι. Αφού χόρτασε το σπουργίτη, είπε: σε ευχαριστώ πολύ. Μου έκαμες μεγάλη χάρη και δεν θα τη λησμονήσω». Και ενώ πετούσε, έλεγε με το νου του: «Η χάρη θέλει αντίχαρη, μα τι μπορώ να κάνω εγώ ένας μικρός στο μεγάλο και δυνατό άλογο». Πέρασε ο χειμώνας, ήρθε η άνοιξη και ύστερα το καλοκαίρι. Πολύ μεγάλη ήταν η ζέστη. Πλήθος μύγες ήταν στο στάβλο και πείραζαν το άλογο και δεν το άφηναν να ησυχάσει. Τότε είπε ο σπουργίτης: «Να η ώρα να κάνω κι εγώ κάτι στο καλό άλογο». Πέταξε μέσα στο στάβλο και κατάπινε τις μύγες. Έτσι χόρτενε, μα και λευτέρωνε το φίλο του από τη μεγάλη ενόχληση. Το άλογο χλιμύντριζε από ευχαρίστηση, σαν να έλεγε στο σπουργίτη: «Σε ευχαριστώ, αγαπητό μου σπουργιτάκι.